Έχουμε μεταπλασιάσει τους πόρους που διαθέτει ο ΕΟΠΗ στο δημόσιο σύστημα υγείας. Και τις εισφορές έχετε μεταπλασιάσει. Και τις εισφορές έχετε μεταπλασιάσει. Και τις εισφορές. Αυτά τα εκατομμύρια ήταν. Μισό λεπτό, εντάξει, να πούμε. Αλλά να μην γίνεται κάτι. Μάγκες με ξένα χρήματα. Δικά μας χρήματα είναι αυτά. Από τις εισφορές μας είναι αυτά τα λεφτά. Γιατί δεν κατάλαβα, κύριε Βρυσαλή. Ο κρατικός προϋπολογισμός από τίνος της εισφορές είναι. Δεν είναι μόνο τον εργαζομένο, κύριε Ξανθή. Από τις φορολογικές. Κύριε Βρύσανη, δεν είναι μόνο τον εργαζομένο. Όλοι αυτοί οι πληστόλοι και κύριε Μανουσάκη, κύριε Βρύσανη. Τους οποίους θα κυνηγούσατε υποτίθεται. Εσείς στην Αγατό θα κυνηγήσατε τους εφοπλιστές. Και θα πληρώσουν αυτοί που δεν πληρώνουν. Κύριε Μανουσάκη, κύριε Βρύσανη. Κύριε Υπουργέ, κύριε Μανουσάκη, μισό λεπτό όμως, γιατί δεν καταλαβαίνω και τηλεθεατές. Κύριε Υπουργέ, ολοκληρώστε για να μπούμε στη διαδικασία να συζητήσουμε και με τους... Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι αθρηστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό και από τους πόρους του ΕΟΠΗ έχουμε ενισχύσει κατά περίπου 250 με 300 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο τις λειτουργικές δαπάνες του ΕΟΠΗ. Την αγοραστική δύναμη δηλαδή των νοσοκομείων και των υπόλοιπων δημόσιων δομών. Αυτό έχει σημασία για τον πολίτη και όχι η ροή χρηματοδότησης. Μάλιστα, το ξεζούμισμα έχει. Το ξεζούμισμα έχει. 700 εκατομμύρια, κύριε Ξανθέ. Αιματηρά πλεονάσματα του ΕΟΠΗ είναι. 700 εκατομμύρια. Γιατί εσείς σηκώνατε το χέρι και ψηφίσατε. Τα νοσοκομεία λοιπόν, καλύπτοντας όλο τον πληθυσμό, έχουν σήμερα ούτε έχουν εκτροχιαστεί δημοσιονομικά, δεν έχουν ελλείμματα, ίσα-ίσα που εδώ και δύο χρόνια έχουν ταμιακά διαθέσιμα και καθαρή χρηματοοικονομική θέση θετική στο τέλος της χρονιάς, και αυτό γίνεται επειδή έχει γίνει πολύ έντιμη διαχείριση. Μάλιστα. Υπάρχει χρηστή διοίκηση σήμερα στα δημόσια νοσοκομεία, αντιμετωπίζουμε και περιορίζουμε τις αιστείες πατάλης και διαφοράς και ταυτόχρονα αξιοποιούμε αυτούς τους πόρους, κύριε Υπουργέ, έτσι ώστε πραγματικά να αυξάνεται ο προϋπολογισμός των νοσοκομείων, η αγοραστική τους δύναμη. Είπα ότι έχουν ενισχυθεί τα νοσοκομεία της Κρήτης με 30 εκατομμύρια ευρώ. Ένα αυτό ζήτημα που ακριβώς αποδεικνύει την κατεύθυνση σήμερα που έχει και αυτή η πολιτική που λέει ότι θέλω να κάνω φτηνό το προσωπικό τους εργαζόμενους για να μπορεί το θα νοσοκομείο επιχείρηση... κύριε Βρύσαλη, λοιπόν, αλλά οι γιατροί που έχουν προσληφθεί, ναι, έτσι είναι 192. Όχι, στο Παγνίο ήταν 29 έχουν... και έφυγαν 11 την τελευταία διεύθυνση. Τα έβαλα να σας πω, τα κύριε Βρύσαλη. Μην πάμε τώρα σε αριθμολογία, γιατί ακριβώς... Με τους αριθμούς λοιπόν, όχι οι αριθμούς. Δεν θα πάμε με τους αριθμούς. Αυτή τη στιγμή το προσωπικό που έρχεται είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες και σε ιατρικό και σε, ιατρικό, και σε νοσηλευτικό προσωπικό, και γι' αυτό αυξάνονται οι σχέσεις εργασίας οι ελαστικές. Σήμερα είναι περίπου το 30%. Mm-hmm. Ο Σύνδεσμος Δημοσιολήνων Βιομηχάνων έχει διατάξει και αυτή η κυβέρνηση, σαν καλός υπήκοος και καλός, αν θέλετε, συμπαραστάτης και των βιομηχάνων, θα το υλοποιήσει και το υλοποιεί. Ήδη αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 400 εργαζόμενοι δουλεύουν με ελαστικές εργασιακές σχέσεις όλων των κατηγοριών, και την ίδια ώρα τα νέα μηχανήματα που έρχονται στο Παρνί και στα άλλα νοσοκομεία προφανώς έρχονται, mm-hmm, γιατί προφανώς θέλουν τα νοσοκομεία να πουλάνε υπηρεσίες, το είπε και ο κύριος Υπουργός στον ΕΟΠΗ. Όχι να προσφέρουν στον πολίτη. Να πουλάνε υπηρεσίες, γιατί ακριβώς αυτές οι υπηρεσίες αγοράζονται με χρήματα άμεσα ή έμεσα. Κύριε... από τα λεπτά των εργαζομένων. Κύριε Βρύσαλη, μισό λεπτό όμως. Υπάρχουν... γιατί, είναι προκλητικά σήμερα, όταν υπάρχουν. Κύριε Βρύσαλη, ακούστε με λίγο. 3.000 άνθρωποι που περιμένουν να χειρουργηθούν. Σας παρακαλώ πολύ όμως. Υπάρχουν άνθρωποι σε αυτό το τραπέζι που δεν έχουν μιλήσει ακόμα. Το σέβομαι, αλλά κοιτάξτε. Να δώσουμε το χώρο και το χρόνο και σε αυτό. Δεν θα προβοκαριζόμαστε κιόλα. Για χημοθεραπεία στην Κρήτη, αυτή τη στιγμή είναι κάτω από 45 μέρες. Δηλαδή, και με το δεύτερο Εδώ θα πρέπει η πολιτική αυτή να απολογηθεί. Αυτό δεν πρέπει, γιατί να δεν προσλαμβάνεται προσωπικό να δουλεύει πρωί και απόγευμα. Γιατί δεν προσλαμβάνεται προσωπικό και να υπάρχουν βάδιες. Κύριε Βρύσαλη, κύριε Μανουσάκη. Εγώ όσον αφορά τους ανασφάλιστους, οι ανασφάλιστοι έχουν πλέον πρόσβαση στο σύστημα ίδια με τους ασφαλισμένους. Mm-hmm. Δυστυχώς, εμείς εδώ στο δικό μας το νοσοκομείο έχουμε φαινόμενα που ούτε δεν υπάρχει πρόσβαση ούτε στους ασφαλισμένους ούτε στους ανασφάλιστους. Πιο συγκεκριμένα, από 1η-1η-16 δεν έχουμε οδοντίατρο στο νοσοκομείο. Άρα λοιπόν. Δεν έχει προκυριχθεί, αλλά είναι 14 μήνες που οι ανασφάλιστοι και οι ασφαλισμένοι όλη τη περιοχή δεν έχουν δημόσια οδοντιατρική κάλυψη. Έτσι. Είναι 14 μήνες που μπορεί να γίνουν και 2 χρόνια, mm-hmm, ανάλογα με τις εξελίξεις. Επίσης, 10 ημέρες το μήνα αυτό το Μάιο, στο νοσοκομείο μας δεν εφημερεύει ορθοπαιδικός.
Οπότε καταλαβαίνετε ότι και ο ασφαλισμένος και ο ανασφάλιστος έρχονται πολύ συχνά σε εφημερία που δεν εφημερεύει ορθοπαιδικός, δεν υπάρχει ορθοπαιδικός, πηγαίνουν στους ιδιώτες. Λοιπόν, το θέμα είναι, δίνω πρόσβαση σε ένα σύστημα το οποίο προσφέρει τι? Είναι οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται στους πολίτες αυτές που πρέπει, έτσι ώστε να μπορεί να καλυφθεί και ο ανασφάλιστος και ο ασφαλισμένος.